Ο ρυθμό κατασκευή των εγκαταστάσεων μετεγκατάσταση των στελεχών τη Βάγνερ στη Λευκορωσία είναι καταιγιστικό όπω διακρίνεται από την εξέλιξη των δορυφορικών φωτογραφιών. Μέσα σε δύο μόλι ημέρε έχουν στηθεί 303 στέντε με ικανότητα φιλοξενία 50 ατόμων η καθεμία για ένα σύνολο 15.000 μαχητών σε χώρο μεγέθου όσο δύο ποδοσφαιρικά γήπεδα, το στρατόπεδο βρίσκεται 100 χιλιόμετρα από το Κίεβο, από όπου έχει πρόσβαση μια δύναμη επίθεση τόσο από χερσαίο έδαφο, όσο και από το ποτάμι που διαρρέει την Ουκρανική πρωτεύουσα. Ήδη στο επιτελείο του Ζελένσκι έχουν ξεκινήσει συζητήσει για το αν αυτή η δύναμη θα μπορούσε να χτυπήσει το διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο τη χώρα. Οι άνδρες της Βάγνερ μετά την ανταρσία, ίσως ζητούν εξηλαίωση από τον Ρώσο πρόεδρο και αυτό ίσως σημάνει μια γενική επίθεση από τον Βορρά ή να περιμένει απλά την επόμενη κίνηση των Ουκρανών, καθώς το Κίεβο κρατά αρκετέ ταξιαρχίες δυτικού τύπου ακόμα σε εφεδρεία. Έτσι η ύπαρξη της Βάγνερ θα βοηθήσει είτε να μην μεταβούν στη γραμμή αντεπίθεσης ή αν μεταβούν να πραγματοποιηθεί η επιχείρηση από τον Βορρά. Η εικόνα από τι 27 Ιουνίου έδειχνε σκηνές ή παρόμοια καταλήματα να έχουν στηθεί στη βάση. Ενώ παλαιότερη φωτογραφία, από τι 19 Ιουνίου, δείχνει τον χώρο να είναι σε μεγάλο βαθμό άδειο και η αλλαγή για τι 30 Ιουνίου είναι μεγάλη.